να προβλέψει. Αφού αυτό που έρχεται λοιπόν είναι η πείνα, πρέπει όλοι μαζί από κοινού όλα τα κόμματα να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτογενείου τομέα και μειώσεις της αλίδας των εισαγωγών. Τι πιο απλό από αυτό, τις εκλογές δηλαδή συναλλάγματος. Το λέω, το φωνάζω. Κάνε, ας έχονται εδώ και όλοι πληρωτούν. Να δώσουμε εκεί, να δώσουμε εκεί. Λεφτά δεν υπάρχουν. Τι πρέπει να κάνουμε, να παράγουμε πλούτο. Αν δεν παράγεις πλούτο, είτε πρωτογενός, είτε δευτερογενός, είτε σε μεταποίηση, είσαι τελειωμένος. Το λέω, το ξαναλέω. Μην περιμένετε από τη Γερμανία να σας σώσει. Η Γερμανία έχει μια ρατσιστική συμπεριφορά, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν είναι, γιατί κάποιοι το παραδείγματος έλεγαν, κύριε Λιβανέ. Η συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι είναι ναζιστικό το κράτος και οι πολίτες της. Η συμπεριφορά της Γερμανίας είναι αυταρχική, απολυταρχική, ναζιστική. Δανείζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δανείζεται η Νέα Δημοκρατία. Μεταφέρουν τα χρέη του δανεισμού το 2027 στα παιδιά μας. Αυτό κάνετε. Έτσι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κάνετε και εσείς. Μεγαλώνεται το χρέος. Ο μόνος τρόπος είναι να παράγουμε πλούτο για τον τουρισμό. Σας το έχω πει χίλιες φορές. Θέλετε να ανοίξετε ξενοδοχεία, ανοίξετε. Με μια υποχρέωση. Μηδέν φόρο τα ξενοδοχεία, δεν πληρώσει ένα φόρο. Αλλά θα πάρει ελληνικά προϊόντα. Κάντε αυτό τουλάχιστον. Μόνο ελληνικά προϊόντα. Κάντε αυτό. Σας είπα, δίνετε 1000 ευρώ, 800 ευρώ, 600 στους Έλληνες. Δώστε στους άλλα 200 σε κουπόνια με ελληνικά προϊόντα. Να πάνε να πάρουν ελληνικό μπέλι, ελληνικό τυρί, ελληνικό γάλα, ελληνικό όμως. Για να κινηθεί η διαδικασία της παραγωγής. Πόσο πιο απλά πρέπει να τα πει η ελληνική λύση με προτάσεις συγκεκριμένες. Μεταβλέψατε τους Έλληνες σε γκαρσόνια, το καταλάβετε. 30-40 χρόνια η λογική μας ήταν η εξής. Τουριστική βιομηχανία, στρεβλή βιομηχανία. Να γίνουμε καρσόνια. Ερημώσανε οι γεωργικές καλλιέργειες. Ερημώσε η αλεία. Δίναμε επιδοτές για να τελειώνουμε τις βάρκες μας. Άλλη ιστορία αυτή. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Τα κάναμε στραβά όλα ως πολιτεία. Ας τα φτιάξουμε από το μηδέν τώρα, γιατί είμαστε στο μηδέν. Εισπατάλη 41 δις ευρώ από την πλευρά της κυβέρνησης με τα δανεικά θα αγγίξει περίπου τα 70 δις επιστρεφόμενα. Τα δανεικά του τόπους. Παίρνετε τα δάνεια, δίνετε στον κόσμο όσα δίνετε σε φίλους περισσότερο, αλλά αυτά με τον τόπο θα πάει στα 70 δις. Ποιος θα πληρώσει, τα παιδιά σας, εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια των Ελλήνων, τους ξαναπτωχεύετε ακόμη μια φορά. Και να σας πω το εξής, θα οδηγήσετε για ακόμη μια φορά την Ελλάδα στο Ήταν Τάφ, μέσω ESM, με πολύ πιο αυστηρά μνημόνια, προειδοποιεί η ελληνική λύση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έρχονται νέα μνημόνια, προβλέπουμε δύσκολες στιγμές και ημέρες για τους Έλληνες. Εδώ και 1,5 χρόνο και πλέον η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπε, για να μην χάσουν τα σπίτια τους οι Έλληνες, για να μην χάσουν τις περιουσίες τους, κάντε μία bank-bank στα πρότυπα της αμερικανικής επιλογής της δεκαετίας του 30-40, τότε που δεχάθηκαν σπίτια και περιουσίες Αμερικανών. Δεν μας ακούσατε. Μπαν-μπαν, να σώσουμε τα σπίτια των Ελλήνων, καμία κατάσχεση σπίτι ο Έλληνος. Εδώ από αυτό που θα μας λέει η κυβέρνηση είναι τα σημαντικότερα. Πρώτον, τι γίνεται με τα υλικά, γιατί η νομοθέτηση αυτή επιτρέπει εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις ακόμη και ανομογεννητριών. Αυτός ο καημός με τις ανομογεννήτριες ειλικρινά με εκπλησεί και το λέω αβίαστα. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ μου γιατί πρέπει η Ελλάδα να γεμίσει με ανομογεννήτριες για να κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ η Γερμανία. Θα μπορούσαμε να σπαράγουμε εμείς ανομογεννήτριες, αν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση να βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Ούτε αυτό κάνατε όμως. Σας πρόλαβε βέβαια η κυρία Σαγεροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου κατά το παρελθόν είχε γνωμοδοτήσει το ΣΤΕ ότι ακόμη και σε καμένες εκτάσεις μπορεί κάποιος να βάλει ανομογεννήτριες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η βιομηχανία αιωλικής ενέργειας θα παράγει 225.000 τόνους απόβλητα έως το 2034. Πού θα τα πάτε αυτά τα απόβλητα? Έχετε ενημερώσει τον ελληνικό λαό? Έχετε επενδύσει σε μια τεράστια φούσκα που λέγεται πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα? Το λέω ευθέως. Βέβαια από το 2034 πολλοί από εσάς δεν θα είστε εδώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην υπάρχει καν ως πολιτικό πρόσωπο. Όπως ήταν και έφυγαν πολλοί. Θα υπάρχει η Ελλάδα, θα υπάρχουν οι Έλληνες παρά τα 50 του θέτου που νομοθετείται καθημερινά. Γιατί δεν θα στην κυβέρνηση? Γιατί θέλω να αιτιολογούμε ό,τι λέμε. Αφού Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μαζί συμπορευτήκατε σε πολλές, πολύ σημαντικές επιλογές σας. Πρέσπες μαζί. Πάροχοι ενέργειας μαζί. Τα φαντς που παίρνουν σε τις διαθμούς στα σπίτια των Ελλήνων μαζί. Ανεμογεννήτριες μαζί. Χρηματιστήριο ενέργειας μαζί. Λιγνίτες μαζί. Πληστηριασμοί μαζί. Ακριβά φάρμακα μαζί. Μη χτυπάτε την πολύ καυσίμων μαζί. Μη κυβερνητικές οργανώσεις μαζί. Στο ΑΣΕΠ μαζί την κάνετε δουλειά.
Χάγη μαζί ζητάτε να πάτε, μειωμένη ΑΟΣ μαζί, εξυπηρέτηση των ολιγαρχών μαζί. Τότε γιατί μαλώνετε για το τέλος βασιλιά, για τις δίθεν υποκλοπές. Έγιναν σοβαρό θέμα, αλλά δίθεν μαλώνετε για τις υποκλοπές. Και για όλα τα μίζωνα ζητήματα συμφωνούν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ας το μάθει ο ελληνικός λαός. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι τρικομματική των τριών κομμάτων. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα πω τίποτα. Νίκος Αλεπιζάτος, Καθημερινή. Μήπως είναι ιδανική περίοδος για ένα φιλόδοξο επανακαθορισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων για μια συμφωνία του Αιγαίου. Όλη η ιστορία την επόμενη μέρα των εκλογών είναι αυτό εδώ. Δηλώσει κ. Μπακογιάννη, δηλώσει του κ. Φίλη, δηλώσει του κ. Κατρούγκα μου, που μιλάνε ξεκάθαρα για το πρόβλημα που έχουμε με Τουρκία για να διηγηθούμε στη ΣΕΚ μετάλλευση. Και η δήλωση κ. Μπακογιάννη μας τιμά ιδιαίτερα. Δεν συνεργαζόμαστε με τον Βελόπουλο γιατί διαφωνούμε στα εθνικά θέματα και αναφέρεται στη ΣΕΚ μετάλλευση. Λέω το εξής. Φίλης, μοντέλο συμφωνίας των Πρεσπών με την Τουρκία για την εκμετάλλευση. Κατρούγκαλος, η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Βενιζέλος, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, έχει η Τουρκία δικαιώματα. Βορύδης, υπάρχει ενδεχόμενο διαπραγματεύσεω για την εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Παπαδημητρίου, δεν είναι καθόλου κακό πράγμα στην εκμετάλλευση. Κερίρης, η Τουρκία ως παράκτητο κράτος στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο έχει δικαιώματα. Ντόπος, η Ελλάδα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία στην εκμετάλλευση. Αυτό είναι το σύστημα. Γι' αυτό και πιέζει το σύστημα οι ολιγάρχες να συνθείτε οι τρεις σας να συγκυβερνήσετε, γιατί πρέπει να περάσει αυτή η ιστορία της συνεκμεταλλεύσεως μετά τις εκλογές. Όποιος θέλει να κάνει συνεκμετάλλευση, να κάνει την περιουσία τη δική του. Όχι τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στον ελληνικό λαό από τους πόρους ενεργειακούς που έχει σύμφωνα με τον καθηγητή Σεβελίδη. Θα σας πούμε λοιπόν ποιοι είστε. Καμία σχέση με τον Γεννάτη Καραμαλή. Καμία σχέση με τον Γεννάτη σας. Είστε πατροκτόνοι της ιδεολογίας σας. Είστε πατροκτόνοι. Πραγματικά, είστε αυτοί που κάνετε την Ελλάδα επέτη. Ξεχνώντας ότι πρέπει να λυπούμαστε ένα έθνος αν φοράει ρούχο που δεν ήφερε, ψωμί που τρώει που δεν έκανε σοδιά ο ίδιος και κρασί αν πίνει, αλλά είναι εισαγόμενο όχι από το πατητήρι του. Εδώ φτάσαμε στο εξής αφήνω τον κύριε Στράκη. Όλα τα κάναν σωστά όλοι. Όλοι. Όλοι οι υπουργοί από το 12 μέχρι και σήμερα τα έκαναν σωστά. Και αναρωτιέμαι, αφού τα έκαναν σωστά, γιατί είχαμε το δυστύχημα, το έγκλημα των τεμπών. Όλοι λοιπόν καλύπτονται πίσω από τη διάχυση της ευθύνης. Όλοι. Πάλι δεν θα βγει τίποτα για το έγκλημα σαν τέπη. Γιατί όμως. Γιατί αποφεύγουν να καλέσουν όλους τους υπουργούς από το 2012. Όλους τους υφυπουργούς από το 2012, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες από το 2012, όλες τις διοικήσεις από το 2012, γιατί όλοι αυτοί είναι συνυπεύθυνοι και συμμέτοχοι στο έγκλημα. Γιατί είτε σιωπούσαν, είτε έκαναν πως δεν έβλεπαν, είτε αδιαφορούσαν. Και θα πω και το εξής, για εμάς όλοι αυτοί είναι υπόδικοι, πρέπει να τους μπουν βραχιολάκια να αποδείξουν αυτοί ότι είναι αθώοι. Όλοι ήταν ενήμεροι. Ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Άρα, είναι πολύ απλό, γνώρισες. Είναι σαν να έχετε ένα λεωφορείο δημοσίας χρήσης δικό σας, γνωρίζετε ότι είναι επικίνδυνο κύριε Υπουργέ, βάζετε 52 άτομα μέσα στο λεωφορείο, σκοτώνετε τα άνθρωπα αυτά, άτομα αυτά και συλλαμβάνετε ποιον, το λεωφορείο. Εσάς πρέπει να συλλάβουν, τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη. Άρα, τρενοσέ, η Electric Train, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, επιχειρούν μια περίεργη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών. Κανείς δεν φταίει για τίποτα, σταυμάστε. Κανείς δεν ρωτάει όμως γιατί καλύπτουν την ιδιωτική εταιρεία. Κανείς δεν μιλάει για τους καλούς. Γιατί δεν μιλάτε για τους καλούς. Κανείς. Γιατί ενώ η πρόεδρος, η κυρία Τσιαπαρίκου της ΡΑΣ, είχε ενημερώσει για το 18 το ΣΥΡΙΖΑ, είχε ενημερώσει τη Νέα Δημοκρατία, είχε ενημερώσει τους πάντες και σας το είχαμε πει εδώ. Σεπτέμβριο του 20, ο Βελόπουλος, υπάρχει το βίντεο, για το λέω αφήστε μας να μιλάμε, είχα πει ότι θα έχουμε δυστύχημα στο σιδηρόδρομο.